τι συνέβη και με ποιες τεράστιες ευθύνες ημών των ποιμένων και ιδίως των επισκόπων και αρχιεπισκόπων η πίστη του λαού μας χωρίστηκε από την καθημερινή του ζωή, από την ομοθεσία του, από το ήθος και τις αποφάσεις των αρχόντων του, των δικαστών του, από το περιεχόμενο της παιδείας του και έγινε μόνο ένα δίωρο κυριακάτικο πρωινό διάλειμμα στην εκκλησία, εντελώς άσχετο με την υπόλοιπη ζωή του. Πρέπει να ντρέπονται οι αρχιερείς εκείνοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η εκκλησία πρέπει να περιοριστεί στα του οίκου της. Οίκος μας είναι οι άνθρωποι, οι εικόνες του Θεού, δεν είναι τα ντουβάρια. Αφήσαμε τους ανθρώπους στην αθεία και περιοριστήκαμε στα σπίτια μας να κάνουμε τι, τις ανομίες που παρουσιάζουν οι ίδιοι οι άρχοντες που λιβανίζουμε. Γιατί προβάλλουν οι άρχοντες συνεχώς ανάξιους κληρικούς στα ύπατα αξιώματα για να έχουν στη συνέχεια την ευχέρεια να κατηγορούν την Εκκλησία ότι νάπιοι είστε, όπως γίνεται σήμερα με το βατοπέδι. Ποιος λιβάνιζε τους ηγουμένους του βατοπεδίου? Ο Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του. Αυτοί ευθύνονται. Αυτοί οι ανάξιοι δεν μπορούν να κυλιδώσουν την πίστη, την Εκκλησία και τη ζωή μας. Για τον αφανισμό ευσεβών πολιτικών προσωπικότητων με το πνεύμα του Κολοκοτρώνη, του Μακρυγιάννη, του Καποδίστρια και γενικά προσωπικότητων που εκράβγαζαν σε όλους τους τόνους ότι η θέση της Ελλάδος ως προς την πίστη, την παιδεία και το ήθος είναι κοντά στις ομόδοξες χώρες και ιδιαιτέρως κοντά στη Ρωσία, την οποία όλοι πολεμούν, ακόμη και το Πατριαρχείο μας. Και είναι ντροπή. Η απάντηση πρέπει να αναζητηθεί στη λυσόδη και μέχρι σήμερα επιτυχή προσπάθεια της Φραγκίας, που για τη συσκότησή μας κατεφημισμών καλείται Ευρώπη, να αλλοιώσει το ορθόδοξο ήθος του γένους μας και να του επιβάλλει το φράγκικο τρόπο ζωής στην εκφυλισμένη προτεσταντική μορφή του. Με την εγκατάσταση του Προτεσταντικού Διευθυντηρίου που αλλίωσε το εκκλησιαστικό και πολιτικό ήθος του λαού μας. Η φράγκικη νοοτροπία δεν μπορούσε να αντέξει πολιτικούς που δεν θα λειτουργούσαν σαν πράκτορές της για τον αφανισμό της Ορθοδοξίας και πολύ περισσότερο δεν μπορούσε να ανεχθεί πολιτικούς σαν το μαρτυρικό Καποδίστρια, ο οποίος πριν ασχοληθεί με τα παντοειδή ερείπια της πατρίδος μας έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στη πνευματική και εκκλησιαστική ανύψωση κλήρου και λαού. Εσάλπιζε με θέρμη ότι πρέπει το έθνος να είναι προσιλωμένο στην εκκλησία του και η μάθηση όλων κοινώς να είναι μία και η αυτή με την μάθηση του ιερατείου και να μην δύναται η μία να χωρίζεται ποτέ από την άλλη ούτε καν να διέχωσαν αναμεταξύ των. Αυτά δεν άρεσαν στους αυτόκλητους αφέντες της Δύσεως. Δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να εμψυχωθεί ο λαός μας με την πίστη του, γιατί τότε θα γινόταν ψυχικό λιοντάρι και δεν θα μπορούσαν να τον υποτάξουν στα σχέδιά τους. Διάλεξαν λοιπόν στους πράκτορές τους τους πετρομπέιδες και τη συνοδεία τους και τους έδωσαν την εξουσία. Από τότε οι ξένοι έλαβαν τα μέτρα τους και έβαλαν τα δυνατά τους, ώστε ποτέ μέχρι σήμερα σε ένα τόσο βαθύτατα θρησκευόμενο λαό σαν τον ελληνικό να μην κυβερνήσει άνθρωπος που να εκφράζει το λαό αυτό στα βαθύτερα πιστεύω του. Το γεγονός αυτό το παρατρέχουμε, μας αφήνει ασυγκίνητους. Δεν διορωτώμεθα γιατί οι παραμικρές, αλλοπρόσαλες και πολλές φορές επικίνδυνες πολιτικές ομάδες κάνουν αισθητή την παρουσία τους και δημιουργούν την εντύπωση πως εκφράζουν ένα μεγάλο πλήθος, ενώ οι βαθύτατα θρησκευόμενοι, οι αγωνιστές, με τα στίγματα των πολέμων και του ηρωισμού τους στα σώματά τους,
έχουν καταθέσει τα πνευματικά όπλα και περιμένουν ειδήν το τέλος της Ελλάδος. Οι μεγάλες ανθεληνικές δυνάμεις ήθελαν να συνεχιστεί και μετά την τουρκοκρατία η ανήθικη αλλά αποτελεσματική για αυτούς συμπεριφορά των κοτζαμπάσιδων, αυτών των τροκτικών της πατρίδος μας που μέχρι σήμερα επικρατούν. Μια συμπεριφορά με κυρίαρχο το ρουσφέτη, την αναξιοκρατία, τις αδικίες, τα μονοπόλια, το διασυρμό της πίστεως και τη συμπαιγνία με ανάξιους κληρικούς και επισκόπους που τους έσπρωγναν και τους πρόγνουν στα υψηλά εκκλησιαστικά αξιώματα με θόλωμα τον πλουτισμό και με κύριο σκοπό την καταβαράθρωση του κύρους και της πνευματικότητος της Εκκλησίας, δηλαδή του Ορθοδόξου λαού μας. Η νοοτροπία των κοτζαμπάσιδων είναι μέχρι σήμερα η σπονδυλική στήλη κάθε κυβερνητικού προγράμματος. Θέλετε αποδείξεις? Διερωτηθείτε γιατί μέχρι σήμερα, τον 21ο αιώνα, μετά από τόσα και τόσα πολιτικά προοδευτικά καυχήματα, δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί μας να αποδεσμεύσουν τη λειτουργία των νευραλγικών θεσμών, όπως η δημόσια διοίκηση, η δικαιοσύνη και ο στρατός, από την κομματική και κυβερνητική εξουσία? Διερωτηθείτε γιατί, ενώ από τη μια μεριά προβάλλουν οι πολιτικοί μας την τάχα χριστιανοσύνη τους, από την άλλη μεριά συνεχώς κατεργάζονται τον αποχριστιανισμό του λαού μας? Διερωτηθείτε γιατί μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια δεν διορίστηκε ούτε ένας υπουργός που να έχει πραγματική ευσέβεια, ώστε με το ήθος, τη χριστιανική βιωτή του και τον ανίσταχτο έλεγχό του να μην αφήνει περιθώρια δράσεως και αναπτύξεως στα τροκτικά της πολιτικής? Βεβαίως ακούμε τα τελευταία χρόνια πως κάποιοι πολιτικοί είναι ευσεβείς. Καθημερινά διακηρύσουν ότι είναι πιστοί άνθρωποι και κοντεύουν να πείσουν το λαό ότι νόμοι τους και οι πρακτικές τους εναρμονίζονται απόλυτα με τη χριστιανική πίστη. Ακόμη και τις διαστροφές και την ομοφιλοφιλία εργάζονται πυρετωδώς να εξαπλώσουν παντού, σαν να είναι άσχετη η προσωπική μας ζωή με την πίστη και το Ευαγγέλιο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν αποδεικνύεται ότι είναι θεατρινίστικη η θρησκευτικότητά τους και εξαντλείται στο να πηγαίνουν κάποιες φορές το χρόνο στην Εκκλησία για το καλό ή για το θεαθήνε, ώστε να έχουν την ευχέρεια να διαπλέκονται με εκκλησιαστικούς παράγοντες και οργανισμούς, αυξάνοντας έτσι την προσωπική τους περιουσία. Είναι προφητικά αλλά και ερμηνευτικά αυτών που ζούμε σήμερα τα λόγια του Καποδίστρια. Δίδονται σταθερώς εις όλους μας τους αγώνας την ευθείαν και ηθικήν διεύθυνση και οδηγίαν ταύτην, δε θέλουμε να λείψει από κανέν χρέος όσα έχει ο καθής από ημάς προς την υπάρχουσαν τάξην, και εκπληρούμεν πιστός εν ταυτό και τιμίως όλα τα χρέη εκείνα όσα η Αγία ημών πίστης μας επιτάσσει. Την ημέραν εκείνην καθήν θέλουμεν εκβεί από την γραμμήν ταύτην, όταν δεχθόμεν διάφορων διδασκαλίαν, αυτά που γίνονται σήμερα, εθυσίε μας και εδαπάνε, αυτό που γίνεται σήμερα, θέλουσι να αυξήσει τα συμφοράς της πατρίδας μας, αυτά που ζούμε σήμερα, και θα αυξήσει της πατρίδος μας την δουλείαν, αυτή που κάθε μέρα γίνεται και πιο βαριά κάτω από το πέλμα των μεγάλων. Ελπίζομαι να προφυλαχθούμεν από τιού των κίνδυνων μέγαν, καθότι η ακολουθία των σφαλμάτων μας καταβαρύνουν συνέτη και νυν επί τας κεφαλάς μας. Τους πικρούς καρπούς της αποστασίας μας από τις αρχές των πατέρων μας δρέπουμε σήμερα, και πρέπει τουλάχιστον αυτή την έσχατη ώρα που τα πάντα αφού σάπισαν καταραίουν να επιστρέψουμε εκεί από όπου παρεκκλίναμε. Εδώ
αρχίζουν οι ευθύνες των ποιμένων και ιδιαίτερως οι ευθύνες των πατριαρχών και αρχιεπισκόπων εκείνων, οι οποίοι μετά τον Καποδίστρια παρασύρθηκαν και έγιναν εκόντες άκοντες, ο Θεός είδεν, συμπαίκτες των παραχαρακτών του έθνους πολιτικών. Οι ποιμένες έπρεπε να διακρίνουμε τον κίνδυνο της αυτονομημένης από την πίστη πολιτικής και να καταγγείλουμε στο λαό όλους εκείνους που ξεκομμένοι από την ορθόδοξη παράδοση και εκκλησιαστική βιωτή επιχειρούν να τον κυβερνήσουν. Έπρεπε προπολού να σαλπίσουμε ούρμπι ετ όρμπι ότι για τον ορθόδοξο χριστιανό η πνευματική ζωή και η πολιτική ταυτίζονται, γιατί δεν είναι δυνατόν να χωριστεί η πίστη μας από την καθημερινή μας ζωή, άλλως θα γίνουμε ή υποκριτές ή σχιζοφρενείς. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί τα ψυχιατρία σήμερα. Έπρεπε να προειδοποιήσουμε το λαό ότι η πολιτική μετά τον Καποδίστρια λειτουργεί πλέον στη χώρα μας σαν ένα καρκινικό φαινόμενο, ξενόφερτο, συνέπεια των χριστιανικών μεταλλάξεων της Δύσεως, η οποία κατήντησε να μεταχειρίζεται το Ευαγγέλιο του Χριστού όπως τα καταστατικά των σωματείων, τροποποιώντας το συνεχώς σύμφωνα με τις εξουσιαστικές της επιδιώξεις και τις διαστροφές των ψηφοφόρων της. Αυτού του είδους το χριστιανισμό, του έτσι είναι αν έτσι νομίζετε, έχουν ενστερνιστεί οι περισσότεροι πολιτικοί μας, και αν κάποιοι από αυτούς διαφέρουν και διατηρούν την ευσέβεια, βαρύνονται διπλά για την ανοχή, αδιαφορία και τη μη αντίδρασή τους, και είναι συνένοχοι και μέρος του μεγάλου καρκινώματος που μαστίζει σήμερα την ελληνική κοινωνία. Με αυτού του είδους τον χριστιανισμό που έφεραν οι βαβαροί στην Ελλάδα, τα πάντα επιτρέπονται στους πολιτικούς, αφού αυτοί πλέον ορίζουν τις αρμοδιότητες όχι μόνο του λαού αλλά και των ποιμένων του. Αυτοί ορίζουν στους ποιμένες πότε θα μιλούν, πού θα μιλούν και για ποια θέματα θα ομιλούν. Η μέθοδος του σήκω σήκω κάτσε κάτσε που εφαρμόζουν οι πολιτικοί προς τους κληρικούς έχει γίνει πια συνείδηση της κοινωνίας και κανόνας δεοντολογίας για τις σχέσεις πολιτικών και κλήρου. Η Εκκλησία αντιμετωπίζεται σαν μαθητριούλα που πρέπει να της επιβάλλουν οι κηδεμόνες της την διδαχταία ύλη. Ακόμη και εμείς οι κληρικοί από το πολύ πες διαμορφώσαμε την πεποίθηση ότι το λειτουργήμά μας δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική. Αρκετοί μάλιστα κληρικοί δεν ήλθαν σήμερα στο συνέδριό μας, ούτε ενημέρωσαν τους πιστούς τους, επειδή λέει το θέμα δεν ταιριάζει σε κληρικούς. Ακούτε, ακούτε που φτάσαμε. Δεν ενδιαφέρει τους κληρικούς η πολιτική. Τι είναι λοιπόν η πολιτική και δεν μας ενδιαφέρει? Είναι χυδαία υπόθεση? Είναι υπόθεση του υποκόσμου? Είναι συνωμοτική και λοποδυτική δραστηριότητα? Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής του ανθρώπου πέρα από την καθημερινή του ζωή και την ευσέβεια? Όχι βέβαια. Αν ήταν η πολιτική μια ακάθαρτη δραστηριότητα, ασυμβίβαστη με την πνευματική της ζωή, τότε πώς αγίασε ο Μέγας Κωνσταντίνος, πώς ο λαϊκός Φώτιος από διαπρεπής πολιτικός με εξαιρετικές διπλωματικές επιδόσεις σε δύσκολες και περίπλοκες αποστολές έγινε ο Μέγας Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Μέγας Άγιος της Εκκλησίας μας, και καθοδηγούσε ακόμη και τους πολιτικούς μετά τη χειροτονία του,